Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε τα καλοκαιρινά αγαπημένα, γιατί σας ρώτησα τι βίντεο θα θέλατε να δείτε έτσι για κλείσιμο σεζόν και μου είπατε ότι θέλετε να δείτε τα αγαπημένα, το οποίο με χαροποίησε πάρα πολύ. Είναι και εμένα το αγαπημένο μου είδος βίντεο να γυρίζω. Και αποφάσισα ότι πρώτον θα συνεχίσουμε τη στήλη αφού σας αρέσει τόσο πολύ. Και δεύτερον, θα την κρατήσουμε sponsor free, όπως ακριβώς ήταν και το προηγούμενο βίντεο, γιατί θέλω να υπάρχει ένα μέρος στο κανάλι μου που να θυμίζει το YouTube όπως ήταν παλιά, που το κάναμε σαν χόμπι και ήταν λίγο κάτι διαφορετικό. Γενικά, εγώ δεν θεωρώ ότι χορηγίες είναι κάτι κακό. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να συντηρηθεί ένα κανάλι επαγγελματικά στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο δεν θα δείτε κανέναν Έλληνα creator να μην έχει χορηγίες, παρά μόνο αν έχει σταθερό εισόδημα από αλλού. Δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά μπορούμε να τα βρούμε κάπου στη μέση και μπορούμε να έχουμε αυτή τη στήλη ξεκάθαρα για μας, γιατί θέλω να μπορεί και κάποιος που να μην θέλει να δει διαφημίσεις να μπορεί να δει κάποιο περιεχόμενο στο κανάλι, ξέροντας ότι δεν θα του πάρουν καθόλου από το χρόνο του για κάποια διαφήμιση. Οπότε, πάμε να δούμε τι ξεχώρισα φέτος το καλοκαίρι, τι ανακάλυψα από προϊόντα ομορφιάς, ρούχα, αναγνώσματα, ταινίες, βιβλία, σειρές, content, hobbies, μαγαζιά. Προσπάθησα όπως πάντα να έχω μία μεγάλη ποικιλία πραγμάτων για οτιδήποτε μπορεί να έχω θεωρήσει ότι είναι διαμαντάκι φέτος το καλοκαίρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα προϊόντα περιποίησης. Έχω να σας δείξω καινούριο self-tan, ακόμα καλύτερο από το προηγούμενο που σας είχα προτείνει. Στα προηγούμενα αγαπημένα σας είχα δείξει το St. Morris, τώρα αποφάσισα να επενδύσω το κάτι παραπάνω, γιατί είδα την αξία του self-tan στη ζωή μιας ασπρουλιάρας και επειδή όντως δεν έχω καεί καθόλου, δεν έχω ταλαιπωρήσει καθόλου το δέρμα μου φέτος και θεωρώ ότι άξιζε πολύ, είπα να πάω στην λίγο ακριβότερη κατηγορία, αυτό είχε 30 ευρώ και είχε τεράστια διαφορά, παιδιά, δηλαδή τελικά όντως ό,τι πληρώνεις παίρνεις, παρόλο που και το προηγούμενο ήταν πολύ τίμιο. Είδα διαφορά με αυτό στο πώς φεύγει από το δέρμα σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες. Το προηγούμενο έκανε κάποια μπαλώματα όταν έφυγε από το δέρμα, δηλαδή μπορεί σε κάποια σημεία να άφηνε λευκά κενά και ήθελε μετά σκραμπ για να φύγει καλά και να μην φαίνεται περίεργο. Ενώ αυτό δεν το κάνει. Φεύγει πιο ομοιόμορφα σιγά σιγά, ενώ επίσης απλώνεται και πιο εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη με το συγκεκριμένο. Οπότε το προτείνω πάρα πολύ και για αρχάριους, ας το πούμε έτσι, στο self-tan, όπως είμαι και εγώ. Και είναι το πιο ωραίο που έχω δοκιμάσει έως τώρα. Τώρα, έχω επίσης αγαπημένο bronzer. Είναι το Bronze Goddess από την Estée Lauder. Μου το έστειλαν τις προάλλες μαζί και με κάποια άλλα προϊόντα. Και έχω εντυπωσιαστεί πλήρως. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μαγευτώ από bronzer. Αλλά είναι η τέλεια απόχρωση, όπως βλέπεις, για το δικό μου δέρμα. Για να μην φαίνεται ούτε πολύ πορτοκαλί, ούτε πολύ σκουρόχρωμο. Έχει μια απίστευτα premium συσκευασία. Μου το έστειλαν και μαζί με το αντίστοιχο highlighter του, που είναι εξίσου πανέμορφο, και τα βλέπω μαζί στο νεσεσέρ μου και μου φτιάχνουν τη διάθεση. Νιώθω ότι είμαι μία κυρία κανονική τώρα. Το συγκεκριμένο απλώνεται σαν όνειρο, δεν κάνει καθόλου αυτή την άγρια γραμμή που κάνει πολλές φορές το bronzer ή που μαζεύει σε ένα σημείο και είναι σαν στάμπα. Αυτό το σχένομαι δεν το κάνει καθόλου. Έχει και ένα πολύ decent πινελάκι μέσα. Δεν το περίμενα να με βολέψει το πινελάκι που έχει ήδη συσκευασία μέσα. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα, ειδικά το bronzer, αξίζει πάρα πολύ και είναι για τεράστια ποσότητα. Η απόχρωσή μου είναι η 03 Medium Deep. Μυρίζουν επίσης υπέροχα, σαν αντιλιακό μου θυμίζει εμένα αυτή η μυρωδιά και το έχω καταευχαριστηθεί. Τώρα πάμε σε ένα λαδάκι σώματος, το οποίο είναι από μια καινούργια εταιρεία που λέγεται Αφέα. Την έχουν φτιάξει δύο κορίτσια και είναι τελείως μωράκι, δηλαδή πριν από ένα μήνα πρέπει να τα λάνσαραν για πρώτη φορά. Μου έστειλαν λοιπόν ένα πακέτο για να τα δοκιμάσω και εντυπωσιάστηκα συγκεκριμένα από το λαδάκι σώματος. Είχε διάφορα πράγματα μέσα το πακέτο, αλλά το συγκεκριμένο λέει ότι είναι με μυρωδιά σίκο. Δεν ξέρω πώς μυρίζει το σίκο, αλλά αυτό το πράγμα
Μυρίζει τελείως μαγικά. Θα ήθελα να είναι κολόνια, να λουστώ με αυτή την κολόνια. Δεν έχω ξαναμυρίσει κάτι πιο ωραίο, δεν κάνω πλάκα. Απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα από το δέρμα. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ. Γιατί βγαίνουν συνέχεια εταιρείες με λαδάκια, κρεμούλες, όλα αυτά. Και πάντα ξέρεις, αναρωτιέσαι πόσο καλύτερα μπορεί να είναι από εταιρείες που έχουν άπειρη τεχνογνωσία πάνω στο θέμα. Κι όμως αυτό ήταν ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε λαδάκι πάνω μου. Πραγματικά δεν ξέρω πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει από αυτό. Είναι τέλειο, μπράβο στα κορίτσια. Άξιζε φουλ να πει στα αγαπημένα. Και με έκανε να ανυπομονώ να δω τι καινούριο θα βγάλει αυτή η εταιρεία και πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πάμε τώρα σε fashion items. Το καπέλο του καλοκαιριού μου είναι από Zara. Έχω ένα love-hate relationship με τα Zara συγκεκριμένα. Γενικά προσπαθώ να μην επιλέγω όσο γίνεται fast fashion. Προτιμώ να στηρίξω μια ελληνική εταιρεία μικρή και ας είναι και πιο ακριβή. Αλλά όταν δω κάτι που ξέρω ότι σίγουρα θα το λιώσω και θα του κάνω τρελή χρήση, μπορεί ακόμα να ψωνίσω από τα Zara. Ή μάλλον ακόμα ψωνίζω από τα Zara, για να είμαι και ξεκάθαρη. Το συγκεκριμένο λοιπόν καπελάκι το έχω χαρεί πάρα πολύ. Το έχω φορέσει νομίζω όλες τις φορές που έχω πάει παραλία, αλλά το φοράω και κάθε μέρα μέσα στην πόλη. Σε συνδυασμό με το αθλητικό μου καπέλο, αυτά τα δύο με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπη. Γιατί το αθλητικό το φοράς με τα αθλητικά σου outfit να πας στο γυμναστήριο και αυτό το φοράς με όλα τα υπόλοιπα. Κυριολεκτικά, από μαγιό μέχρι ένα φόρεμα σαν αυτό που φοράω τώρα που είναι έτσι λίγο πιο καλό. Μπορεί να φορεθεί με οτιδήποτε και το αναβαθμίζει, ενώ παραμένει αυτό το κλασικό στυλ καπέλου. Γιατί τα υπόλοιπα ψάθινα καπέλα φεύγουν από το κεφάλι μου, ειδικά με τον αέρα στα νησιά κτλ. Και δεν είναι καθόλου πρακτικά. Με αυτό καταβολεύτηκα. Επιτέλους έχω χαρεί ένα ψάθινο καπέλο σε αυτή τη ζωή. Και με έχει βγάλει από τη δύσκολη θέση, ταιριάζει με όλα. Ήτανε πολύ worth αγορά, θα πω. Πάμε τώρα σε αγαπημένο μαγιό, το οποίο είναι πάλι από ελληνικό brand, είναι από το Karma, που σας το έχω ξαναδείξει. Και έχει βγάλει αυτό το απίστευτο print και το απίστευτο χρώμα σε μαγιό. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα μου θυμίζει κάτι τέλεια vintage μαγιό που κλέβω από τη μαμά μου, γιατί πλέον δεν βγαίνουν αυτά τα σχέδια. Αυτό μου θυμίζει το συγκεκριμένο μαγιό, είναι απίστευτο. Είναι ακριβώς το ίδιο print, φουστίτσα, που προσαρμόζει τη δένιση εσύ μπροστά, οπότε δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς το νούμερό σου. Και η συγκεκριμένη είναι κανονική φούστα, μπορείς να τη φορέσεις και έξω. Εγώ συνήθως τη φοράω όμως σαν παρέο σε συνδυασμό με αυτό το μαγιό, γιατί κάνει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό σύνολο, που μετά μπορείς να το φορέσεις και να πας να φας κάπου έξω, καπάκι από την παραλία και να είσαι πολύ κυριλέ. Και επίσης, αυτό το μαγιό μπορείς να το φοράς και σαν κορμάκι, με κάποιο τζιν από κάτω, με κάποια παντελόνα. Οπότε αυτά τα πολυχρηστικά αντικείμενα που είναι ένα πράγμα, αλλά μπορείς να τα κάνεις και 100 άλλα, με τρελαίνουν, δηλαδή πραγματικά, γιατί αξίζουν 100% τα χρήματά τους. Και η συγκεκριμένη κοπέλα που έχει αυτό το brand όχι απλά τα σχεδιάζει, αλλά και τα ράβει η ίδια. Οπότε είναι από τα πράγματα που όντως αξίζει να τσεκάρεις και να στηρίξεις. Και πάνω στο ίδιο κλίμα, ας το πούμε έτσι, έχω να σας προτείνω και μία boutique για όσες μένετε στο Παγκράτη. Λέγεται So Cute, είναι στην Χρεμονίδου και φέρνει γενικά όλα αυτά τα ελληνικά brand που μου αρέσουν εμένα. Αυτά που είναι έτσι λίγο πιο παραμυθένια, λίγο πιο girly, λίγο πιο χρωματιστά. Έχει πολλά τέτοια ωραία. Όπως είναι και το φόρεμα το οποίο φοράω και σήμερα, που είναι από Χεμιθέα. Το έχω πάρει από αυτή την boutique. Με έχει μαγέψει, με έχει τρελάνει, πηγαίνω συνέχεια. Και όχι τίποτα άλλο, δεν είναι και πάρα πολύ οικονομικά τα ρούχα. Είναι ενδιάμεσες τιμές, καλές για ελληνικά, αλλά δεν μπορείς να πας και να πάρεις το μισό μαγαζί. Οπότε, ναι, σας το προτείνω να πάτε με δικιά σας ευθύνη. Δεν θέλω να σας καταστρέψω τα οικονομικά σας. Αλλά είναι μαγεία, έχει τέλεια πράγματα και κάθε φορά διαφορετικά. Έχω ανακαλύψει άπειρα μπραντάκια από αυτή την boutique και μου θυμίζει τα μαγαζιά που μου αρέσει να βλέπω στα νησιά και να χαζεύω. Και δίπλα ακριβώς
ένα άλλο μυστικό για τις υποκρατιώτισσες. Έχει ένα μαγαζί που λέγεται MGL και φαίνεται τελείως, πώς να το πω, αδιάφορο απ' έξω. Δηλαδή δεν σου γεμίζει το μάτι να μπεις. Έχει μέσα κοσμήματα και συγκεκριμένα τσάλινα κοσμήματα, όλα πάρα πολύ οικονομικά. Τελείως άλλη φάση από την boutique που σας λέω που είναι παραδίπλα. Και έχω βρει αρχικά αυτό εδώ που το έχω λιώσει, το φοράω όλο το καλοκαίρι. Αυτό εδώ με τις λευκές της Pearl. Τα βραχιολάκια, αυτό εδώ το τυρκουάζ που φοράω επίσης είναι από εκεί. Έχει κοσμήματα τα οποία είναι ναι μεν οικονομικά, αλλά επειδή είναι 100% ατσάλινα και οι ενδιάμεσες πετρούλες είναι ατσάλινες και τα κουμπώματα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όταν παίρνεις ένα κόσμημα δεν θες ένα μέρος του να μαυρίσει από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα όχι. Με έχει βολέψει πολύ. Έχω πάρει πάρα πολλά πραγματάκια από εκεί. Τώρα τελευταία πήρα και αυτά τα δύο τέλεια βραχιολάκια που θέλω να τα φορέσω έτσι λίγο το καλοκαίρι. Το ένα είναι αυτό με τις καρδούλες που είναι για λίγο πιο βράδυ και το άλλο το πήρα για πιο καθημερινό. Και συνήθως τα χαζεύω αυτά τα μαγαζιά συνδυαστικά. Πηγαίνω να δω μία πρώτα τα ρούχα, χαζεύω μία και δίπλα για κοσμήματα και φεύγω κατά τη φτωχότερη. Αυτά νομίζω ήταν τα αγαπημένα μου όσον αφορά τα ρούχα, τα αξεσουάρ κλπ. Και πάμε ευθύς αμέσως σε μαγαζιά εστίασης. Έχω εκτιμήσει πάρα πολύ ένα γαστροκουτούκι στα Ηλίσια που λέγεται Τσίφτης και είναι αυτό ακριβώς το στυλ που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία, να μοιάζει λίγο με καφενείο, λίγο με πολύ χαλαρή φάση, τύπου ταβερνάκι, κουτουκάκι, αλλά να έχει πολύ ψηλής ποιότητας κουζίνα, ελληνική, λίγο πειραγμένη, λίγο πιο εστιατορική. Αυτό το μείγμα με τρελαίνει εμένα, γιατί δοκιμάζω ακριβώς τα πιάτα που θέλω σε ένα μαγαζάκι που είναι ακριβώς το ύφος που θέλω, το λίγο πιο ζεστό, λίγο πιο γλυκό, λίγο πιο της γειτονιάς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γενικά όλες αυτές οι προσπάθειες. Προσπαθώ να τα ανακαλύπτω, οπότε γράψτε μου από κάτω αν έχετε να μου προτείνετε κι άλλα σε αυτό το ύφος και σε αυτό το στυλ. Το συγκεκριμένο έχει ένα μενού μικρό που το αλλάζουν συνέχεια. Επίσης είναι κάτι που μου αρέσει πολύ στα μαγαζιά, το μικρό μενού. Όσο γίνεται πιο μικρό, καταλαβαίνω ότι τα έχουν προσέξει όλα ένα προς ένα. Και ό,τι έχω δοκιμάσει ήταν τέλειο. Περίπου σε παρόμοια λογική, λίγο πιο εστιατόριο, λίγο λιγότερο κουτούκι, είναι το φίτα στο Νέο Κόσμο, που επίσης έχω φάει πάρα πολύ ωραία μοντέρνη ελληνική κουζίνα. Και είναι ωραίο έτσι και καλοκαιράκι, έχει και τραπέζια έξω. Αυτά τα δύο μέσα στο καλοκαίρι τα αγάπησα πάρα πολύ. Τώρα πάμε σε βιβλία και έχω να σας μιλήσω επιτέλους για αγαπημένο βιβλίο μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 2 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει κάποιες απόπειρες διαβάσματος βιβλίου, οι οποίες όμως όλες ναυάγησαν γιατί δεν κατάφερα να τελειώσω κάποιο από όλα αυτά τα βιβλία που ξεκινούσα. Το attention span μου έχει γίνει περίπου τόσο από την αλόγιστη χρήση social media. Και πλέον για να διαβάσω κάτι πρέπει να με αφορά στο 100%, να μην βαριέμαι καθόλου να το διαβάσω και να με απορροφήσει. Αυτό το βιβλίο, εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες, κατάφερε να το κάνει αυτό, κατάφερε να με κάνει να ξενυχτήσω μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί επί 3 συναπτά βράδια. Για να μπορέσω να το τελειώσω. Είχα δουλειά εκείνες τις μέρες και ανυπομονούσα πότε θα τελειώσω τη δουλειά για να ανοίξω το βιβλίο μου. Έκλεινα το λάπτοπ, δεν άνοιγα καν το κινητό. Και απλά άρπαζα το βιβλίο και περνούσα όλο το υπόλοιπο απόγευμα στον καναπέ διαβάζοντας αυτό. Δεν μου έχει ξανασυμβεί εδώ και χρόνια, παιδιά. Οπότε νιώθω πάρα πολύ όμορφα που συνέβη. Είναι ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια μου τα Χριστούγεννα. Ήταν το χριστουγεννιάτικο δώρο μιας πολύ καλής μου φίλης της Μιχάηλας, η οποία μου είχε γράψει μπροστά ένα υπέροχο σημείωμα που έλεγε «Θέλει να βρεις φιλενάδες να έχεις γλυκό μου, μια χούφτα γυναίκες είναι ο πιο τρυφερός και ο πιο σταθερός τόπος πάνω στη γη». Απόσπασμα από το βιβλίο που κρατάς, ζεστά Χριστούγεννα, πολύτιμο στολίδι. Έχω μάθει απ' έξω το σημείωμα γιατί δεν το ξεκόλλησα ποτέ από το βιβλίο και κάθε φορά που το άνοιγα το έβλεπα και θυμόμουν με πόσο υπέροχη πρόθεση απόκτησε αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν προσπάθησα να το ξεκινήσω τα Χριστούγεννα και το παράτησα εννοείται όπως κάνω πάντα το τελευταίο διάστημα. Και τώρα το καλοκαίρι αποφάσισα ότι μόνο και μόνο ως φόρο τιμής προς τη Μιχαέλα που μου το πήρε δώρο οφείλω να διαβάσω έστω και τις πρώτες 100 σελίδες, να πεις ότι έχω προσπαθήσει ρε παιδί μου.
και να αποφασίσω μετά αν τελικά μου άρεσε ή όχι. Οπότε ουσιαστικά πίεσα τον εαυτό μου, με εξανάγκασα να διαβάσω 100 σελίδες από αυτό το βιβλίο. Και φυσικά, μόλις είχα φτάσει σελίδα 100, η πλοκή είχε ξεκινήσει, είχε περάσει το άχαρο σημείο που σου συστήνει λίγο τους χαρακτήρες στην αρχή και είναι κάπως βαρετό, γι' αυτό και το είχα παρατήσει την πρώτη φορά και δεν το ξανάφησα. Το ίδιο λοιπόν σας συνιστώ να κάνετε και εσείς αν το αγοράσετε και σας κουράσει λίγο στην αρχή, να επιμείνετε, γιατί εκεί γύρω στη σελίδα 160 κάτι, δεν θα θέλετε να το αφήσετε. Το βιβλίο αυτό λοιπόν πραγματεύεται τη ζωή ενός κοριτσιού, το οποίο έχει μεγαλώσει σε έναν βάλτο, έχει μεγαλώσει μόνη της, γιατί γύρω στα 6 της η οικογένειά της την εγκαταλείπει και μεγαλώνει σαν αγρίμι. Οπότε μετά εμείς παρατηρούμε τη ζωή ενός κοριτσιού, το οποίο καλείται να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει αρχικά, γιατί πρέπει να μεγαλώσει μόνη της, και παράλληλα όταν μεγαλώνει αρχίζει και έχει όλες τις φυσικές σχέσεις που έχει ένας άνθρωπος, ερωτεύεται, θέλει να έχει επαφές, θέλει να έχει φίλους, όλα αυτά, ενώ δεν έχει τις ίδιες αναφορές με τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν έχουν μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο. Το συγκεκριμένο κορίτσι έχει και πολλούς φόβους εγκατάλειψης, όπως είναι το λογικό, γιατί δεν έχει μάθει να έχει σταθερές στη ζωή της, όπως μπορεί να έχουμε μάθει περισσότεροι από εμάς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Στη συνέχεια βρίσκεται και ύποπτη για ένα έγκλημα, οπότε περιπλέκεται πάρα πολύ το πράγμα. Και δεν θα σας πω περισσότερα γιατί δεν θέλω να σας το σποιλάρω, αλλά να ξέρετε ότι αξίζει πάρα πολύ και να ξέρετε ότι αξίζει να το διαβάσετε πριν δείτε την ταινία, γιατί έχει βγει και αντίστοιχη ταινία, την οποία την είδα εννοείται μόλις τελείωσε το βιβλίο. Παρότι αξίζει, σίγουρα είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη και αν κάποιος δεν θέλει με τίποτα να διαβάσει βιβλίο, αξίζει να δει αυτή την ταινία. Αλλά θεωρώ ότι χάνει, έχουν κόψει πάρα πολλές τις αγαπημένες μου σκηνές, όπως είναι η σκηνή με τον Τζόντι. Όπως έχει διαβάσει το βιβλίο καταλαβαίνει. Δεν λέω περισσότερα για να μην σας το χαλάσω, πάντως αξίζει πάρα πολύ να διαβάσετε πρώτα το βιβλίο και μετά να δείτε την ταινία, αν όντως σας ενδιαφέρει, γιατί μετά θα ξέρετε τι γίνεται και δεν είναι το ίδιο. Αγαπημένο podcast για αυτό το μήνα είναι από τη Σοφία Μουτίδου και τον Κωνσταντίνο Μωραϊτόπουλο, το podcast «Αυτά που δεν λέμε», το οποίο πραγματεύεται διάφορα θέματα ψυχικής υγείας, της καθημερινότητας όμως, είναι κατά βάση αυτά που συζητάμε πολύ συχνά σε παρέες, με τους φίλους μας ή που μας προβληματίζουν έτσι το βράδυ λίγο πριν κοιμηθούμε, τύπου «εγώ είμαι κανονικό παιδί» ή «ξέρω εγώ, αλλάζει ο άνθρωπος τελικά». Τέτοια θέματα πραγματεύεται το podcast, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μια κουβέντα, δεν είναι καθόλου διδακτικό το ύφος και σπάει μερικά ταμπού, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουμε ότι είμαστε πολύ μόνοι μας σε αυτές τις σκέψεις. Αυτό το podcast είναι αρκετά αφιλτράριστο και αρκετά θα έλεγα ανακουφιστικό, σαν μια αγκαλιά. Σαν μια πολύ καλή κουβέντα με ένα πολύ καλό σου φίλο που νιώθεις άνετα να πας σε λίγο μεγαλύτερο βάθος. Εγώ το βάζω την ώρα που κάνω ντουζάκι, γιατί εκείνη την ώρα εγώ κάνω πάντα τον απολογισμό μου, σκέφτομαι και επειδή αυτές οι συζητήσεις σίγουρα σε βάζουν σε προβληματισμό, θέλω γιατί να μην σκεφτώ με μια καθοδήγηση σήμερα, ρε παιδί μου, με βάση το θέμα του podcast. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερο σαν ιδέα. Επίσης, αυτό το μήνα αγάπησα ή μάλλον ξανααγάπησα έναν creator που σας τον άκουσα να αναφέρει στο παρελθόν, γιατί είναι από τους κλασικούς αγαπημένους μου, δηλαδή δεν τον έχω βαρθεί στιγμή, είναι ο Matt Diavela. Εμείς το έχουμε ελληνοποιήσει λίγο το όνομά του, το λέμε ο Νταβέλας στο σπίτι μας. Και βλέπουμε τον Νταβέλα κάθε μεσημέρι που τρώμε το μεσημεριανό μας. Ο συγκεκριμένος creator είναι βιντεογράφος και έχει φτιάξει και 2 ντοκιμαντέρ στο Netflix με θέμα το μινιμαλισμό. Τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή προς την καραντίνα λάνσαρε ένα τύπου σαν σεμινάριο, είναι ουσιαστικά μια σειρά μαθημάτων για creators, για ανθρώπους που δημιουργούν περιεχόμενο στο ίντερνετ, στα οποία αυτά σεμινάρια ουσιαστικά ξεκινάει από τα τεχνικά που πρέπει να γνωρίζεις,
μέχρι το πώς να βρεις τη φωνή σου, πώς να είσαι αυθεντικός, πώς να δημιουργείς περιεχόμενο που έχει αξία και που μιλάει σε σένα, πώς να κάνεις λίγο πιο αποτελεσματική τη δουλειά σου, δηλαδή με λίγο λιγότερο κόπο να καταφέρνεις να βρεις ένα ας πούμε, σύστημα που δουλεύει για σένα. Αυτό είναι το θέμα του σεμιναρίου. Αυτό εγώ το είχα αγοράσει στην καραντίνα. Είχα πληρώσει για να το παρακολουθήσω και δεν το παρακολούθησα ποτέ. Γιατί μετά life happened, χώρισα, μετακόμισα, έκανα μια εταιρεία, ξαναμετακόμισα. Τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως ακριβώς τα είχα υπολογίσει. Και δεν είχα νομίζω το ψυχικό σθένος και την όρεξη να κάτσω να παρακολουθήσω τέτοιο υλικό. Οπότε τώρα, 2 χρόνια μετά και αφού έχει επανέλθει λίγο η ψυχούλα στη θέση της, κάποιες σταθερές έχουν ξαναυπάρξει στη ζωή μου, έχω ξανά όρεξη να κάτσω να παρακολουθήσω περιεχόμενο που θα με εμπνεύσει για τη δουλειά μου. Το χάρηκα τόσο πολύ που το παρακολουθούσαμε κάθε μεσημέρι μαζί και με τον Θωμά, στο μετά συζητούσαμε, του έλεγα εγώ ιδέες και κάπως μου είχε δώσει ξανά απίστευτη χαρά και ενθουσιασμό για όλο αυτό που κάνουμε εδώ μέσα. Και εγώ δεν θα σας προτείνω απαραίτητα το σεμινάριό του το συγκεκριμένο, δεν ξέρω καν αν διατίθεται ακόμη προς πώληση, αν και φαντάζομαι ότι θα το πουλάει, γιατί ποιο το νόημα να το έφτιαξε μία φορά στο παρελθόν και να μην το πουλάει ακόμα. Εγώ όμως σας προτείνω γενικά το κανάλι του, δηλαδή μέσα από όλο αυτό. Κυρίως τον θυμήθηκα και ξαναξεκίνησα και να τον παρακολουθώ. Γιατί έχει ένα κανάλι που έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτοβελτίωση. Και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ταυτίζομαι σε πολλά κομμάτια και θαυμάζω τον επαγγελματισμό του. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια όαση στο ίντερνετ. Θέτει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για το τι σημαίνει περιεχόμενο. Και εμένα με εμπνέει απίστευτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που να με έχει εμπνεύσει περισσότερο. Δηλαδή, χωρίς πλάκα, είμαι τρελό φάνγκελ. Και αν δεν τον έχετε ανακαλύψει ακόμα. Και για το τέλος, έχω να σας πω και το αγαπημένο μου πράγμα που συνέβη αυτό το μήνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το οποίο είναι ότι επιτέλους φτιάξαμε το γραφείο. Έχει ένα επιπλέον δωμάτιο το σπίτι, το οποίο εμείς το είχαμε τύπου αποθήκη με όλες τις κούτες που δεν είχαμε ξεκαθαρίσει ακόμα από τη μετακόμιση. Επιτέλους λοιπόν, βγάλαμε το τσιρότο, περάσαμε 2-24 ώρες να ασχολούμαστε μόνο με αυτό, με το να ξεκαθαρίσουμε ό,τι υπάρχει μέσα στις κούτες, να πετάξουμε όλα τα άχρηστα, να πάμε στα IKEA, να αγοράσουμε γραφεία, να τα στήσουμε και να οργανώσουμε όλη μας τη γραφική ύλη και ό,τι υπήρχε σε αυτό το δωμάτιο. Και δημιουργήσαμε έναν φουλ λειτουργικό χώρο. Ακόμα δεν έχουμε βάλει τις λεπτομέρειες και το έχουμε διακοσμήσει 100% όπως το θέλουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Και είναι. Ουσιαστικά έχει μέσα τώρα το δωμάτιο μόνο 2-3 κούτες, οι οποίες έχουν μέσα εργαλεία. Το οποίο κανονικά θα τα βάλουμε στην αποθήκη, αλλά ακόμα τα χρειαζόμαστε για κάποιες ψηλοδουλίτσες που εκκρεμούν στο σπίτι. Οπότε δεν μπορούν να φύγουν αυτά ακόμα από εκεί. Αλλά γενικά έχει εξελιχθεί σε ένα υπέροχο hobby room, γιατί έχει μέσα και τα επιτραπέζια μας, έχει μέσα το πιάνο, έχει μέσα μία παιδικότητα θα έλεγα αυτό το δωμάτιο και με γεμίζει με πάρα πολύ χαρά, έχει την προσωπικότητά μας και μου δίνει όρεξη κάθε μέρα να δουλεύω. Σήμερα πήγα πρώτη φορά να δουλέψω από εκεί και ενθουσιάστηκα, γιατί έχω επιτέλους γραφείο και έχω επιτέλους διαχωρισμένη επαγγελματική και προσωπική ζωή και μπορώ στο σαλόνι να ράζω και στο γραφείο να δουλεύω. Και τόσο πολύ χώρο και τόσο ωραία καρέκλα και άνετη. Δεν είχα στα προηγούμενα σπίτια γραφείο, γιατί δεν υπήρχε ο χώρος να βάλουμε γραφείο. Οπότε έχω συνηθίσει να βολεύομαι όπως μπορώ, στο τραπέζι της κουζίνας κλπ. Τώρα όμως, τώρα όμως θα κάνω χαμό. Πείτε μου αν θέλετε να σας κάνω βίντεο οργάνωσης. Έχω οργανώσει τη γραφική μου ύλη τόσο ωραία. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το γραφείο μας, αλήθεια. Και μου έχει δώσει απίστευτη χαρά, οπότε γενικά θα σας έλεγα αν υπάρχει κάποιο έτσι τέτοιο task που κι εσείς το έχετε αφήσει στην άκρη για αργότερα, θα το οργανώσω αργότερα, θα το φτιάξω αργότερα, κάντε το. Θα σας αλλάξει τελείως τη διάθεση. Ήθελα οπωσδήποτε να το βάλω στα αγαπημένα και το γραφείο, γιατί προσπαθούσα να σκεφτώ τι μου έχει δώσει χαρά αυτό το μήνα και ήταν το νούμερο ένα που μου ερχόταν στο μυαλό. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Αυτά ήταν τα πραγματάκια που έχω ξεχωρίσει
Για το καλοκαίρι θα έλεγα. Πείτε μου από κάτω τι έχετε ξεχωρίσει εσείς αυτό το καλοκαίρι και τι σας έχει δώσει πάρα πολύ χαρά. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο, τελικά θα υπάρξει άλλο ένα, γιατί πήγαμε ένα διήμερο στον Πόρο και τράβηξα βλογκάκι, οπότε θα υπάρξει άλλο ένα βίντεο και μετά θα κλείσουμε την φετινή σεζόν. Μέχρι τότε λοιπόν, να μου είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.